Δεν υπάρχει διακύβευμα. Γιατί η υπεράρχη παρουσίασε το βίντεο όπου οι μετανάστες είχαν τα ρόπαλα και τρέχαν αντίον των επιστατών. Άρα κρίθηκε ότι ήταν σε άμυνα οι επιστάτες με όπου σηκώσαν το όπλο. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Όχι, οι επιστάτες καταδικάστηκαν. Καταδικάστηκαν για ποιο λόγο? Γιατί πυροβόλησαν στον αέρα και τα σκάκια όπως κατέβαιναν στους Αμερικούς. Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Τώρα θα μιλήσω. Θα πω και λίγο τον ίδιο λόγο. Θα πω για λαϊκισμό. Όχι, επειδή. Παρακαλώ, μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Τα σκάκια κέφτοντα δεν σε τρυπάνε. Δεν καταδικάστηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονία, σα λέω. Καταδικάστηκαν για σωματικέ βλάβε. Οι τραυματιστοί έγιναν γιατί τα σκάκια κατέληξαν πάνω του. Για σωματικέ βλάβε. Δεν πυροβόλησαν. Αν παίρνει το όπλο και βαράς, δεν θέλω να σκοτώσει. Αυτοί που πιάσανε κάτω αφωθήκανε. Καταλαβαίνετε. Αυτοί που ήταν κάτω. Πώς το πω πιο απλά. Δεν πάω να μ' απλούσετε από αυτό. Σου λέω, αν πάρει το όπλο και κάνει έτσι, είναι απόπειρα δολοφονίες. Γι' αυτό κρίθηκαν αθώοι. Άρα δεν είχαν το όπλο έτσι. Είχαν το όπλο έτσι, 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 πάντως αγγέ. Και οι τραυματιστοί πώς το κρίθηκαν. Στο δικαστήριο θα ρωτήσω αυτό. Πάμε τώρα να το καταλάβουμε.